Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, χαίρετε εν Χριστώ αδελφοί. Καλώς ήλθατε και πάλι στην εκπομπή μας, όπου με τη χάρη του Θεού είμαστε και πάλι μαζί, διαβαίνοντας τις ημέρες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος και το θέμα μας σήμερα θα είναι για την Σταύρωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και συγκεκριμένα για τους επτά λόγους που είπε ο Χριστός επάνω στον τίμιο και ζωπιό σταυρό. Αφού λοιπόν ο Ιησούς παραδόθηκε στους στρατιώτες, τον γυμνώνουν από τα ημάτια του, του φορούν κόκκινη χλαμίδα, τον στεφανώνουν με άκανθες, του βάζουν στο χέρι καλάμι αντί βασιλικού σκύπτρου, τον προσκυνούν χλεβαστικά, τον εμπτύουν, τον χτυπούν στο πρόσωπο και την κεφαλή, ύστερα του φορούν και πάλι τα ημάτια του και βαστάζοντας ο Κύριος τον Σταυρό έρχεται στον Γολγοθά, τον τόπο της καταδίκης. Εκεί κατά την έκτη ώρα της ημέρας, δώδεκα το μεσημέρι, σταυρώνεται ανάμεσα σε δύο λιστάς. Βλασφημείται από όσους περνούν μπροστά του, μυκτηρίζεται από τους αρχιερείς, ποτίζεται από του στρατιώτε με ξύδι, αναμεμειγμένο με χολή. Από την ώρα που σταυρώθηκε ο Κύριος στις 12 το μεσημέρι έως τις 3 το μεσημέρι όπου παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του πατέρα του, σκότωσε γένετο εφόλη της οικουμένης. Σκοτίστηκε ο ήλιος, έγινε σκοτάδι. Κατά δε την ενάτη ώρα, αφού έχραξε ο Ιησούς με φωνή μεγάλη και είπε «Τετέλεστε», εκπνέει ο αμνός του Θεού, ο έρων την αμαρτίαν του κόσμου. Την ώρα που σφαζόταν κατά τον νόμο ο Πασχάλιος αμνός. Τον δεσποτικό αυτόν θάνατο και η άψυχη κτήση πενθώντας τρέμει και αλλοιώνεται από τον φόβο. Πάσα η κτήσης ηλιού το φόβο, θεωρούσασε εν σταυρό κρεμάμενον Χριστέ. Όλη η κτήση αλλοιώθηκε από τον φόβο, βλέποντας εσένα Χριστέ κρεμάμενον επάνω στον σταυρό. Ο δημιουργός της κτήσεως, παρότι που είναι νεκρός επάνω στον σταυρό, λονχίζεται και επιπλέον από την αθάνατη πλευρά του ρέει αίμα και είδωρ. Τέλος, κατά την δύση του ηλίου, έρχεται ο Ιωσήφ ο Αποαριμαθέας και ο Νικόδημος μαζί του, μαθητέ και οι δύο του Ιησού κρυφή, αποκαθιλώνουν από τον Σταυρό το Πανάγιο Σώμα του Διδασκάλου τους, το αρωματίζουν, το τυλίγουν σε σεντόνι καθαρό και το ενταφιάζουν σε καινούριο μνημείο και κύλησαν στο στόμιό του έναν μεγάλο λίθο. Ο Χριστός μας τις τρεις ώρες αυτές που ήταν επάνω στον Σταυρό από τις 12 το μεσημέρι ως τις 3 το μεσημέρι, μέσα στο πυκνό αυτό σκοτάδι είπε επτά λόγους, επτά λέξεις δηλαδή ή οι φράσεις, οι οποίες έχουν μεγάλη θεολογική δύναμη, τους οποίους θα προσπαθήσουμε να τους αναλύσουμε μέσα από τα σγραφά των Αγίων Πατέρων. Πρώτος λόγος είναι η φράση του Χριστού «Πάτερ αυτή αυτής, ούγα ρίδασι τί Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους, διότι δεν γνωρίζουν τι κανουν Καταλούκαν Κατά Λουκάν 23-34 Ο λόγος αυτός αναφέρεται βέβαια και στους Ιουδαίους που τον σταύρωσαν, αλλά και στον Λαό, ο οποίος έλεγε άρον-άρον σταύρωσαν αυτόν, καθώς και στους μαθητές του, οι οποίοι τον είχαν εγκαταλείψει. Ο Πέτρος τον αρνήθηκε τρεις φορές, έπειτα όμως βέβαια μετανόησε. Ο Ιούδας τον πρόδωσε και οι άλλοι τον εγκατέλειψαν. Ο Ιούδας μόνος του καταστράφηκε, διότι όταν είδε ότι παραδόθηκε σε θάνατο ο Ιησούς, αυτοκτόνησε. Εμείς οι χριστιανοί καλούμαστε, όπως έχουμε πει και σε άλλες μας συναντήσεις αγαπητοί φίλοι, να αναβιώσουμε το πάθος του Χριστού. Και ο λόγος αυτός που είπε ο Χριστός, «Πάτερ άφες αυτής», δείχνει τον τρόπο με τον οποίο και εμείς πρέπει να κάνουμε όταν έχουμε διαφόρους εχθρούς που μας πολεμούν. Πρέπει να ζητούμε την άφεση των αμαρτιών τους, όπως φυσικά και την δική μας. Γιατί αυτό είναι έκφραση υψηλής πνευματικής ζωής, όταν προσεύχεσαι για κάποιον που σε εχθρεύεται. Και πάλι συμφώνω με τον Ιερό Χρυσόστομο, Μιμούμαστε τον Δεσπότη όταν προσευχόμαστε υπέρ των εχθρών. Δεύτερος Λόγος του Χριστού επί του Σταυρού «Η «Γίνε, ιδού ο Υιός σου, Ιωάννη, ιδού η μήτρη σου». Ο δεύτερος Λόγος του Χριστού επάνω στον Σταυρό είναι αυτός που είπε στην μητέρα του την Υπεραγία Θεοτόκο και στον Ιωάννη τον αγαπημένο μαθητή του. Εστράφη στην Παναγία Μητέρα του και είπε γίνε είδε ο Υιός σου και έπειτα στράφηκε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, τον μαθητή τον οποίον αγαπούσε και του είπε «Ιωάννη, ιδού η μήτρη σου». Κατά Ιωάννην Ιωταθήτα 26-27 Όταν διαβάζουμε τα Ιερά Κείμενα των Γραφών, βλέπουμε ότι ειστήκησαν παρά το Σταυρό του Ιησού, η μητέρα του, η υπεραγία Θεοτόκος δηλαδή, η αδελφή της μητέρας του, η Μαρία του Κλοπά, επίσης η Μαρία η Μαγδαληνή, άλλες γυναίκες που ακολουθούσαν τον Χριστό, καθώς και ο Ιωάννης, ο Νιγάπα, ο Ιησούς. Ο Χριστός στο Σταυρό τα κάνει όλα χωρίς ταραχή και βλέπετε ότι ακόμη και μέσα στον πόνο του ενδιαφέρεται για την μητέρα του. Εκπληρώνει όλες τις προφητείες ανοίγει τον παράδεισο στον ληστή, ενώ πρώτου σταυρού, όπως ήταν στον κήπο της Γεφσιμανή, έχει υδρότα. Αυτό δείχνει ότι εκείνα τα οποία έγιναν στην Γεθσιμανή, που παρακαλούσε και έλεγε «Πάτερ μου, ή δυνατόν εστί, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην ούχος εγώ θέλω αλλός σύ, ήταν της ανθρωπίνης φύσεως». Ενώ αυτά που γίνονται στον Σταυρό ήταν της Θείας Δυνάμεως. Ο Χριστός μας δείχνει την αγάπη Του προς την μητέρα Του, από την οποία ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και την αγαπούσε. Δείχνει ακόμη και ότι αγαπούσε και τον μαθητή Του, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη τον Θεολόγο, ο οποίος ήταν παρθένος, μαθητής και θεολόγος. Και αυτός τον ακολούθησε μέχρι τον Σταυρό και σε αυτόν ο Χριστός Παρέδωσε την μητέρα του. Όταν όλοι οι μαθητές κρύφτηκαν, ο μόνος ο οποίος ακολούθησε και έδειξε μεγαλείο αγάπης και διακινδύνευσε ακόμη και την ίδια τη ζωή του, ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Ήταν παρόν στον πόνο και στο πάθος του διδασκάλου. Γι' αυτό και επέτρεψε ο Θεός να μην ηγευτεί μαρτυρικό θάνατο, γιατί είχε βιώσει ήδη τον πόνο του διδασκάλου ήταν παρόν στις δύσκολες ώρες του, όταν ο άνθρωπος ο Χριστός υπέφερε. Ο θεολόγος μαθητής έπρεπε να παραλάβει την Παναγία και να την διαφυλάξει ως θησαυρό. Όπως επίσης ο Απόστολος Ιωάννης ήταν ανιψιός, θα λέγαμε της υπεραγίας Θεοτόκου, γιατί η Σαλόμη, η σύζυγος του Ζεβεδαίου και μητέρα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και του αδελφού του του Ιακώβου, ήταν κόρη του δικαίου Ιωσήφ του Μνήστορος. Οπότε ήσαν συγγενείς ο Απόστολος Ιωάννης με την Παναγία μας. Ο τρίτος λόγος του Χριστού επάνω στον Σταυρό ήταν αυτός που είπε στον εκδεξιόν ληστή «Αμήν αμήν λέγω σύ, σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσο. Σε βεβαιώνω ότι σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Κατά Λουκάν 23, 42-43. Εξηγούν οι ερμηνευτέ ότι τον λόγο αυτό ο Χριστό τον λέει ω άνθρωπο, διότι ω Θεό ήταν πάντοτε στον παράδεισο. Ω Θεό είναι πανταχού παρών και συνεπώ και στον παράδεισο, και στον Σταυρό και στον παράδεισο. Οπουδήποτε και αν ήταν ο Χριστός, τα πάντα πληρεί, τα πάντα γεμίζει με την θεότητά του να υπενθυμίσουμε ότι ο Χριστός είπε αυτόν τον λόγο γιατί έγινε ένας μικρός διάλογος επάνω στον Σταυρό μεταξύ των δύο ληστών. Ο Χριστός ήταν στη μέση και δεξιά και αριστερά του εσταυρώθησαν δύο ληστές. Όλοι όσοι βρίσκονταν από κάτω βλασφημούσαν και μάλιστα του έλεγαν ότι αν είναι Θεός να κατέβει από τον Σταυρό για να τον πιστέψουν. Και ο εξαριστερών είπε στο Χριστό Εάν όντω εσύ είσαι ο Χριστό, σώσε τον εαυτό σου και εμά. Τότε ο εκδεξιών ληστή εστράφη στον εξαριστερόν ληστή και του είπε: Δεν φοβάσαι καθόλου τον Θεό, παρότι είσαι σταυρωμένο. Εμεί δικαίω υποφέρουμε για όλα αυτά τα οποία επράξαμε. Αυτό όμω δεν έπραξε κανένα κακό. Και λέγει τότε στον Ιησού: «Μνείς θητή μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Ο ληστής αγαπητή μου αδελφή είχε μία μεγάλη αρετή την οποία πρέπει να την αποκτήσουμε και εμείς. Είχε επίγνωση της αμαρτωλότητάς του. Γι' αυτό και ζήτησε συγχώρηση από τον Χριστό και του είπε «Θυμήσου με Κύριε όταν έλθεις στην βασιλεία σου». Αυτός ο οποίος δεν έχει επίγνωση της αμαρτωλότητάς του, δεν θα μπορέσει να παρακαλέσει το Θεό για να λάβει έλεος και συγχώρηση, γιατί θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι αναμάρτητος. Ο εκδεξιών ληστής επάνω στον Σταυρό είναι ένας μεγάλος θεολόγος για πολλούς λόγους, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Πρώτον, αναγνωρίζει ότι ο Ιησούς είναι Θεός και είπε στον εξαριστενό ληστή δεν φοβάσαι τον Θεό. Είναι πραγματικά εκπληκτικό να είναι κανείς επάνω στον σταυρό καρφωμένος και πονεμένος και να αποκτήσει τη γνώση του Θεού. Δεύτερον, ο εκδεξιών ληστής όπως είπαμε έχει αυτομεμψία αφού μέμφεται, κατηγορεί δηλαδή τον εαυτό του, έχοντας επίγνωση των αμαρτιών του. Εμείς αξίως τιμωρούμαστε για τα άτοπα που πράξαμε. Η αυτομεμψία, λένε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι μεγάλη αρετή. Και το τρίτο είναι το ότι πιστεύει ότι υπάρχει άλλη ζωή και πιστεύει ότι υπάρχει παράδεισος, υπάρχει η Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και λέει μνήστη τι μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη Βασιλεία Σου. Αυτή είναι πολύ μεγάλη θεολογία. Έτσι όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο ληστής επάνω στον Σταυρό δεν ξέχασε την τέχνη του, αλλά με την ομολογία του, με την σωτήριο αυτή ομολογία του, ληστεύει σε εισαγωγικά την Βασιλεία των Ουρανών. Έβαλε ως κλειδί το μνήστητή μου ο ληστής και μπήκε στον Παράδεισο. Άνοιξαν οι πύλες του Παραδείσου και πρώτος μπήκε ο ληστής. Ο Χριστός μας, όπως είπαμε, ανάμεσα σε δύο ληστές σταυρώθηκε. Τι συμβολίζει όμως ο εκδεξιών και ο εξαριστερών. Συμβολίζουν τον κόσμο αυτό, τους ανθρώπους του κόσμου τούτου. Κάποιοι άνθρωποι θα ομολογήσουν την αμαρτωλότητά τους, θα πιστέψουν στο Χριστό με ορθή πίστη και θα ζητήσουν το μέγα έλεος του. Αυτούς τους ανθρώπους συμβολίζει ο εκδεξιόν λιστής και ο εξαριστερόν λιστής συμβολίζει τους αμετανόητους αμαρτωλούς. Αμαρτωλοί όλοι είμαστε. Υπάρχουν όμως δύο ειδών αμαρτολή όπως έχουμε πει, οι μετανοημένοι και η αμετανόητοι αμαρτολή. Ο τέταρτος λόγος του Χριστού επί του Σταυρού είναι ένας δυσερμήνευτος λόγος για πολλούς, δεν τον καταλαβαίνουν. Οι πατέρες όμως τα εξηγούν όλα. Ο λόγος αυτός είναι «Θεέ μου, Θεέ μου, ή να τι με εγκατέλειπες» Ματθαίος ΚΑΠΑΖΗΤΑ 46 Δηλαδή ο Χριστός ως άνθρωπος είπε στον πατέρα του «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες» Αυτός ο λόγος αγαπητοί φίλοι είναι ένα μυστήριο διότι ο Χριστός ως Θεός είναι αχώριστος από τον πατέρα του. Είναι δυνατόν ο Υιός και Λόγος του Θεού να χωριστεί από τον Πατέρα Του. Εμείς γνωρίζουμε από τα γραφάς ότι έχουν την ίδια ουσία, την ίδια ενέργεια και ότι ο Λόγος του Θεού είναι ομοούσιος με τον Πατέρα και με το Πανάγιο Πνεύμα. Ο ίδιος ο Χριστός είπε στους μαθητές Του ότι θα Τον εγκαταλείψουν οι πάντες και θα Τον αφήσουν μόνο, αλλά δεν θα είναι μόνος Του γιατί ο Πατήρ με τεμού εστί, τους είπε, ο πατέρας θα είναι πάντοτε μαζί μου. Τότε γιατί, Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Την ερμηνεία θα μας την δώσει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο Χριστός λέει με τον λόγο του αυτό, εν αυτό τι πει το ημέτερον, δηλαδή την ώρα εκείνη ο Χριστός, ομιλεί αντί ημών ως εκπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους. Διότι εμείς ήμασταν οι παραθεωρημένοι και εγκαταλελειμμένοι από τον Θεό. Δεν μας εγκατελείψε όμως ο Θεός, εμείς εγκαταλείψαμε το Θεό και φύγαμε μακριά από Αυτόν. Γι' αυτό και ο Χριστός μας, μέσω των παθών Του, του Σταυρού και της Αναστάσεως, μας έσωσε. Ο Χριστός εκείνη την ώρα επάνω στον Σταυρό, όταν είπε «Θεέ μου, Θεέ μου, ή να τι με εγκατέλειπες», εξέφρασε την αγωνία όλων των ανθρώπων και ομιλούσε και πονούσε για όλους τους ανθρώπους που αισθάνονται την εγκατάλειψη του Θεού, διότι όπως είπαμε εμείς εγκαταλείπουμε τον Θεό. Επίσης ο Άγιος Κύριλος Αλεξανδρίας λέγει ότι η κένωση, η ταπείνωση του Χριστού, η οποία ξεκίνησε με την ενανθρώπησή του, έφθασε στο βαθύτερο σημείο της. Και αυτό λέγεται εγκατάληψη. Όπως υπάρχει και μία ωραία εικόνα αγαπητοί αδελφοί που δείχνει το Χριστό, να είναι ως την μέση, μέσα στον τάφο και από πίσω του ο τίμιος σταυρός, με τα χέρια σταυρωμένα, ο Χριστός και το κεφαλάκι του σκημένο. Και αυτή η εικόνα ονομάζεται η άκρα ταπείνωσης μεγάλο μυστήριο το οποίο δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε όσο μόνο επιτρέψει ο Θεός. Αυτά είναι μυστήρια ακατάληπτα, ακόμα και οι άγγελοι του ουρανού δεν τα κατενόησαν. Γι' αυτό λέει η ημνολογία ότι όταν τα αγγελικά στρατεύματα είδαν τον Χριστό πάσχοντα και επί του τάφου, εξεπλήτοντο, εξεπλάγησαν, δοξάζοντα την συγκατάβασή του «Η ζωή εν τάφο κατετέθης Χριστέ, και αγγέλων στρατιέ εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσε την σύν». Δεν συγκρίνονται, αγαπητοί μου αδελφοί, οι αγώνες των οσίων, οι νηστείες, οι αγρυπνίες κτλ., ούτε τα βασανιστήρια όλων των Αγίων Μαρτύρων με το πάθος του Κυρίου, διότι όλους τους Αγίους τους βοηθούσε ο Χριστός και έτσι ξεκουράζονταν λίγο από τους πόνους. Ένιωθαν το μαχαίρι του Δημίου γλυκύτερο και έτρεχαν στον θάνατο με χαρά γιατί τους ενίσχυε ο Χριστός. Ενώ στον εαυτό του ο Χριστός δεν χρησιμοποίησε καθόλου την θεϊκή του δύναμη και υπέφερε τον πολύ πόνο στο ευαίσθητο σώμα του από την πολύ αγάπη προς το πλάσμα του και υπέφερε άνθρωπο στον υπέρτατο βαθμό. Ο σταυρός του Χριστού μας ήταν πολύ βαρύς, γιατί ο Χριστός από αγάπη προς εμάς τους ανθρώπους δεν θέλησε να χρησιμοποιήσει για τον εαυτό του την θεϊκή του δύναμη. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι ο Χριστός σήκωσε σταυρό ο οποίος ήταν δύο μέτρα, τρία μέτρα άλλος, τέσσερα μέτρα, άλλος έλεγε 50 κιλά, άλλος 60, άλλος 100 κιλά. Αυτά όλα, αγαπητοί αδελφοί, είναι δευτερεύοντα. Ο Σταυρός του Χριστού ήταν ασήκωτος, όχι επειδή ήταν τρία μέτρα ή τέσσερα ή πέντε πόσα μέτρα ήταν, αλλά ήταν ασήκωτος γιατί σήκωσε, όντας αναμάρτητος, το βάρος στους ώμους του των σταυρών όλων των ανθρώπων του κόσμου, για να μας ελαφρύνει από τους πόνους των δοκιμασιών με την θεία του βοήθεια και με την γλυκιά του παρηγοριά. Ο πέμπτος λόγος είναι το διψό, κατά κατά 19:28. Η δίψα αυτή προήλθε από την ξηρασία του σώματος επειδή έχασε πολύ αίμα, άρα προήλθε από την απώλεια του αίματος και από την απώλεια ύδατος, από αφιδάτωση, και δείχνει ότι ο Χριστός είχε πραγματικό σώμα, δεν ήταν κατά φαντασίαν άνθρωπος, όπως ισχυρίζονταν οι μανιχαίοι, αλλά έλαβε πραγματικό σώμα και όχι κατά φαντασία. Ο Χριστός μας είχε τα λεγόμενα αδιάβλητα ιδιώματα της ανθρωπίνης φύσεως. Ήταν ίδιος δηλαδή σε όλα με εμάς εκτός από την αμαρτία φυσικά, πεινούσε, διψούσε, είχε ανάγκη να αναπαυθεί κλπ. Ο Χριστός διψούσε, αλλά αυτό δεν ενεργούσε στο Χριστό αναγκαστικά, όπως γίνεται με εμάς, αλλά ο Χριστός ήθελε και διψούσε, για να δείξει ότι είχε πραγματικό σώμα. Επιπλέον διψούσε την σωτηρία όλων των ανθρώπων. Ανέβηκε δηλαδή ο Χριστός στο Σταυρό και πληγώθηκε τόσο βαθιά, διότι διψούσε την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Και οι στρατιώτες λένε οι γραφές τον πότισαν προσφέροντάς του ξύδι με ένα σφουγγάρι όπως το έκαναν στους καταδίκους. Αυτό το όξος, ο λεγόμενος εσμυρνισμένος ίνος, ξύδι δηλαδή αναμεμειγμένο με σμύρνα, με διάφορα αναισθητικά φυτά, το έδιναν στους καταδίκους για να επέλθει έτσι μια μικρή κατάσταση μέθης για να είναι ζαλισμένοι όταν θα εκτελούν οι στρατιώτες τη Σταύρωση για να μην δυσκολευτούν. Το προσέφεραν και αυτό στο Χριστό μας πρωτού τον καρφώσουν στο Σταυρό αλλά ο Χριστός δεν δέχθηκε να το πιεί. Δεν ήρθα εδώ τους λέει για να το κάνω αυτό μεθυσμένος. Ήθελε να έχει την πλήρη αίσθηση των πόνων στο πάθος του Χριστού συνέπασχε και η Θεοτόκος. Το διψό του Κυρίου προσέφεσε νέο βασανιστικό τραύμα στην μητέρα του. Μόλις ακούστηκε αυτή η φωνή, την ίδια στιγμή η καρδιά της σπάραξε. Έβλεπε στην Θεοτόκο με τον λόγο αυτό να γυρίζει εδώ και εκεί. Να ατενίζει παρακλητικά τους παρευρισκομένους και να τους όλους να δώσουν λίγο νερό για να το προσφέρει στο στόμα του αγαπημένου ιού τη να σβήσει τη φλόγα της δίψας του. Και τι υπέφερε όταν αντί νερού προσέφεραν στο στόμα του σφουγγάρι με την χολή και το ξύδι, τι στεναγμούς ανέπεμψε εκ βάθους καρδίας, τι καυτά δάκρυα έχισε. Ο έκτος λόγος του Χριστού που είναι γνωστός σε όλους είναι το «τετέλεστε» κατά Ιωάννην Ιθ 30, δηλαδή όλα έχουν τελειώσει. Δηλαδή εκπληρώθηκαν όλα όσα είπαν οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, ο Μωυσής εν τον νόμο και οι ψαλμοί του Δαβίδ και γενικώ οι γραφές, όλα αυτά της Παλαιάς Διαθήκης οι προφητείες για τον Χριστό, όλα εκπληρώθηκαν. Μία άλλη ερμηνεία είναι ότι τελείωσε, ήρθε η πέρας, το έργο της απολυτρώσεως του ανθρωπίνου γένους. Δηλαδή ο Χριστός επάνω στον Σταυρό νίκησε τον θάνατο, την αμαρτία και τον διάβολο. Ο Χριστός στο Σταυρό απέκδισε όλη την εξουσία του διαβόλου. Ξεγύμνωσε δηλαδή τον Σατανά και δεν έχει καμία εξουσία πλέον σε αυτούς που πιστεύουν στο Χριστό. Επίσης το τετέλεστε δείχνει ότι ο Χριστός έφτασε στο έσχατο σημείο ταπείνωσης, στην άκρα ταπείνωση. Και η ταπείνωση αυτή του Χριστού, η κένωση, όπως την αναφέρει ο Θεηγόρος και Ουρανοβάμων Παύλος, η κένωση αυτή εξέφραζε την μεγάλη αγάπη του Χριστού για τον άνθρωπο και είναι υπέρτατη θεολογία. Και ο έβδομος και τελευταίος λόγος του Χριστού μας επί του Σταυρού «Και φωνή σα, φωνή μεγάλη ο Ιησούς είπε «Πάτερ, η σου παρατήθημη το πνεύμα μου» κατά Λουκάν κεφάλαιο 23-46 στίχος. Ο Χριστός φώναξε πολύ δυνατά. Αυτό είναι παράδοξο διότι ύστερα από τόση μεγάλη ταλαιπωρία με τα πάθη και τον Σταυρό, που χύνεται πολύ αίμα, ο Χριστός έχει τόση μεγάλη δύναμη. Συνήθως όταν κάποιος ξεψυχά βρίσκεται σε πλήρη αδυναμία. Εδώ βλέπουμε ότι ο Ιησούς φωνή σα φωνή μεγάλη και κλίνα στην κεφαλή παρέδοκε το πνεύμα. Αυτό δείχνει ότι ο Χριστός πεθαίνει επάνω στον Σταυρό ως άνθρωπος δεσποτικός και όχι όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Έπειτα παρέδωσε το πνεύμα του, την ψυχή του, στον πατέρα του. Πρώτη φορά έγινε αυτό διότι μέχρι τότε, όταν έφευγαν οι ψυχές από τα σώματα των ανθρώπων, τις παρελάμβανε ο σατανάς και τις οδηγούσε στην κόλαση. Ο Χριστός πρώτα έγειρε το κεφάλι του και έπειτα ως Θεός παρέδωσε το πνεύμα του. Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που γίνεται στους άλλους ανθρώπους. Στους ανθρώπους πρώτα φεύγει η ψυχή από το σώμα και έπειτα η κεφαλή χάνει την ευστάθειά της και γέρνει. Πρώτα φεύγει η ψυχή και μετά πέφτει κάτω το κεφαλή. Ο θάνατος έκανε υπακοή ως δούλος στο πρόσταγμα του Θεού και προσήλθε με φόβο και τρόμο, λέει ο Ιερός Δαμασκηνός και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει ότι «Ο Σταυρός του Χριστού είναι το άγκιστρο με το οποίο συνελήφθη ο διάβολος και ο θάνατος». Αυτοί, αγαπητοί μου αδελφοί, ήσαν οι επτά λόγοι του Χριστού επάνω στον Σταυρό και αυτό δείχνει όλη την θεολογία του έργου του Χριστού, δηλαδή τι ήρθε να κάνει στον κόσμο ο Χριστός αλλά και την θεολογία των παθών, του Σταυρού και της Αναστάσεως. Όταν μελετήσει κανείς προσεκτικά αυτούς τους επτά λόγους, βλέπει μία δυνατή θεολογία που εκφράστηκε μέσα στο σκοτάδι που είχε πέσει εκείνη την ώρα σε όλη τη γη. Αυτό σημαίνει ότι όταν και εμείς βρισκόμαστε σε ένα σκοτάδι από θλίψη, από ταλαιπωρία, από στεναχώρια, από θανάτους αγαπητών μας ανθρώπων. Εάν είμαστε τότε συνδεδεμένοι με το Χριστό, θα λάβουμε πολύ μεγάλη δύναμη. Ακόμη και την ώρα του θανάτου μας, όταν θα έρθει το τέλος της επίγεια ζωής μας, θα έχουμε μεγάλη πίστη και όχι με απελπισία, αλλά με ελπίδα συναντήσεως με το Θεό θα κλείσουμε τα μάτια μας. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Καλή Ανάσταση να έχουμε, ήθε να αξιωθούμε κι εμείς να συσταυρωθούμε με το Χριστό μας, να νεκρώσουμε δηλαδή τον παλαιό αμαρτωλό άνθρωπο ως προς την αμαρτία και να αξιωθούμε να συναναστηθούμε μαζί του. Να είστε όλοι και όλες καλά, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.